Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Κυριακής 6 Λουκά είναι από την προς Γαλάτας επιστολή, το δεύτερο κεφάλαιο, ευλογείτε, το δεύτερο κεφάλαιο προς Γαλάτας επιστολή, στίχους 16-21. Λέγει ο Απόστολος, εδώ έχω προσθέσει εγώ ένα στίχο πριν και ένα στίχο μετά. Δηλαδή ο Απόστολος είναι συγκεκριμένος από το στίχο 16 στον στίχο 20, αλλά εγώ έβαλα και το 15 και το 21 στίχο για πιο ολοκληρωμένη μετάφραση. Λέγει λοιπόν, θα σας διαβάσω πρώτα το κείμενο. «Ημείς φύση Ιουδαίοι και ουκ εξ εθνών αμαρτωλοί, ειδότες δε ότι ου δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς εις Χριστόν Ιησού επιστέψαμε, ή να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ουκ εξ έργων νόμου, διότι ου δικαιωθήσετε εξ έργων νόμου πάσα σάρξ. Ιδε ζητούντες δικαιωθήνε Χριστό, ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί, άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος, μη γέννητο. Ήγαρ α κατέλησα ταύτα πάλιν οικοδομώ, παραβάτηνε με αυτόν συνίσθημη. Εγώ γαρ δια νόμου νόμο απέθανον, ίνα Θεό ζήσω, Χριστός είναι σταύρομαι. Ζώ δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν εμή Χριστός. Ο δεν ειν ζώ εν σαρκή, εν πίστη ζω, τη του Υιού του Θεού και αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Ου καθετώ την χάρη του Θεού. Ή γαρ δια νόμου δικαιοσύνη, άρα Χριστός δωρεάν απέθανε. Διαβάσουμε τη μετάφραση τώρα από τον θεολόγο, τον μακαριστό Νίκο Σωτηρόπουλο. Αυτή η περικοπή αναφέρεται στη δικαίωση από την πίστη στο Χριστό, όχι από τα έργα του νόμου. Δηλαδή δικαιώνεται ο άνθρωπος επειδή πιστεύει στον Χριστό και όχι επειδή και όχι από τα έργα, από την εκτέλεση των έργων του Ιουδαϊκού νόμου. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, εμείς είμεθα μεν αμαρτωλοί, αλλά οι γενετής Ιουδαίοι και όχι εθνικοί αμαρτωλοί. Επειδή όμως γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται από τα έργα του νόμου παρά δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό, γι' αυτό και εμείς, και τι είμεθα Ιουδαίοι και κάτοχοι του νόμου, αφήσαμε τον νόμο και πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, για να δικαιωθούμε από την πίστη στον Χριστό και όχι από τα έργα του νόμου. Διότι κανείς άνθρωπος δεν θα δικαιωθεί από τα έργα του νόμου, αφού κανείς δεν τηρεί τον νόμο τελείως. Εάν δε και εμείς που επιδιώξαμε να δικαιωθούμε δια του Χριστού, παραμείναμε αδικαίωτοι λόγω της εγκαταλείψεως του νόμου και έτσι πάλι βρεθήκαμε αμαρτωλοί, όπως εκείνοι που δεν επιδίωξαν να δικαιωθούν δια του Χριστού, άραγε ο Χριστός που συνετέλεσε να αφήσουμε τον νόμο είναι υπερέτης αμαρτίας, μη γέννητο. Επίσης, εάν πάλι οικοδομώ εκείνα τα οποία γκρέμισα, παρουσιάζω τον εαυτό μου ως παραβάτη. Εάν δηλαδή επανέρχομαι στα τυπικά του νόμου τα οποία εγκατέλειψα, παρουσιάζω τον εαυτό μου ως παραβάτη διότι τα εγκατέλειψα. Αλλά εγώ στην πραγματικότητα δεν είμαι παραβάτης, διότι δεν είμαι πλέον υποχρεωμένος να τηρώ τον νόμο, αφού εξαιτίας του νόμου, της παραβάσεως δηλαδή του νόμου, έχω πεθάνει και είμαι νεκρός για τον νόμο για να ζήσω για τον Θεό. Έχω πεθάνει στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό. Και δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Αυτή δε τη σωματική ζωή που τώρα ζω, τη ζω με την πίστη στον Υιό του Θεού που με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του στο θάνατο για μένα. Δεν αρνούμε τη χάρη του Θεού, αλλά αν η δικαίωση επιτυχάνεται με τον νόμο, τότε ο Χριστός πέθανε ματέως. Πράγμα απαράδεκτο. Αυτό το ότι ο Χριστός πέθανε ματέως είναι σαν αυτό που είπε ο Πάπας προσφάτως σε δήλωση, το που λέει ο Χριστός απέτυχε στο Σταυρό. Και το ρώτησε, όπως σας είπα, ένας δημοσιογράφος, λέει εσείς τα λέτε αυτά ποντίφικα.
Εγώ θα πίστευα, λέει, ότι αυτά θα πρέπει να τα πει ένας αντίχριστος, ο διάβολος, λέει, όχι να τα πει ο Πάπας. Το είπα εγώ από το μυαλό μου, δεν είναι εκεί σε μεγάλη απόσταση. Τι Πάπας, τι διάβολος. Είναι πολύ κοντά τα πράγματα. Αυτή είναι η επιστολή. Αυτό είναι η περικοπή, η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Έχει βαθιά νοήματα. Εδώ ουσιαστικά τοποθετείται ο Απόστολος Παύλος σε όλους τους Ιουδαίζοντες χριστιανούς, οι οποίοι λέγανε ότι για να σωθεί κάποιος πρέπει να εφαρμόζει του νόμου του εβραϊκού τα πάντα, να εργάζεται βάσει του νόμου, και αν κάποιος δεν εργάζεται βάσει του εβραϊκού νόμου, του ιουδαϊκού νόμου, δεν έχει ελπίδα σωτηρίας. Έργαν οι πρώτοι χριστιανοί, κάποιοι από αυτούς. Ο Απόστολος Παύλος εδώ τοποθετείται ακριβώς. Εγώ όμως, επειδή έχω πολλά θέματα σήμερα τελικά και προέκυψαν και τώρα στο τέλος κάποια, θα επιμείνω μόνο σε ένα σημείο, το οποίο είναι και το πιο δυνατό νομίζω. Λέγει στο στίχο 20 και εξής: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Ας δούμε αυτό πως το καταλαβαίνει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Τι θα πει, τι θα πει «δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός». Πως το ερμηνεύει αυτό? Και το άλλο, «ο δενήν ζω εσαρκή, εμπίστη ζω ότι του Υιού του Θεού το αγαπήσαντός με και παραδόντος σε Αυτόν υπέρ ημού». Δηλαδή, αυτή δε τη σωματική ζωή που τώρα ζω, τη ζω με την πίστη στον Υιό του Θεού που με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του στο θάνατο για μένα. Ού καθετώ τη χάρη του Θεού. Δεν αρνούμε τη χάρη του Θεού. Για να δούμε πώς ερμηνεύει ο Άγιος Χρυσόστομος αυτό. Θα σας διαβάσω το λόγο του, και δεν είναι πολύ, επίτηδες έτσι θα πούμε μόνο αυτά τα λίγα, για να μπορέσουμε να αναφερθούμε και στα άλλα θέματα. Λέγει εδώ ο Χρυσόστομος πάνω σε αυτό, ότι δηλαδή ζει μέσα σε εμέ ο Χριστός, που είναι και ένας στόχος για όλους τους χριστιανούς. Ξέρουμε πολύ καλά πως αν ζει ο Χριστός μέσα μας, όπως το ερμηνεύει ο Χρυσόστομος και θα τα ακούσετε τώρα, δεν μπορεί να είμαστε άνθρωποι της αμαρτίας και της πλάνης. Έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι ειδικά οι άνθρωποι του αιώνα μας είναι, ζουν στην πλάνη. Στα θέματα της πίστεως ζουν στην πλάνη. Δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη και ζωή χριστιανική, και ζουν στην πλάνη. Νομίζω ότι αυτά που θα πούμε μετά αποδεικνύουν αυτό, ότι ζούμε στην πλάνη. Είναι μια πλανεμένη εποχή δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς οι Άγιοι, πώς τους Αγίους τη ζωή ζει μέσα τους ο Χριστός, και να πάρουμε και εμείς ό,τι μπορούμε από αυτά. «Πρόσεξε την εντέλεια του βίου», λέγει ο Χρυσόστομος για τον Παύλο, «και θαύμασε τη μακαρία εκείνη η ψυχή, διότι δεν είπε «ζω εγώ», αλλά «ζει μέσα εις εμέ ο Χριστός». Ποιος θα τολμήσει να εξτομίσει αυτόν τον λόγο? Διότι επειδή κατέστησε τον εαυτό του ευπηθή εις τον Χριστόν και απέβαλεν όλα τα βιωτικά και έπρατε πάντοτε συμφώνως προς το θέλημα εκείνου, δεν είπε «ζω ως προς τον Χριστόν», πράγμα το οποίο ήταν πολύ περισσότερον, «ζει μέσα εις εμέ ο Χριστός». Διότι όπως ακριβώς η αμαρτία όταν επικρατήσει, είναι ωραίο παράδειγμα αυτό, αυτή είναι εκείνη η οποία ζει κατευθύνωσα την ψυχή εις εκείνα τα οποία θέλει, έτσι και όταν εκείνη νεκρωθεί, αν νεκρωθεί η αμαρτία, γίνονται αυτά τα οποία θέλει ο Χριστός, και δεν είναι πλέον ανθρωπίνη αυτή η ζωή, αλλά αυτός ο ίδιος ζει μέσα εις εμάς, δηλαδή ενεργεί, επικρατεί.
Είδατε πόσο σημαντικό είναι πώς να τοποθετηθούμε απέναντι στην αμαρτία. Εμείς που είμαστε ηθικιστές περισσότεροι και η σχέση μας με το Θεό είναι δικανική. Πώς είναι και ούτε. Δικανική. Δηλαδή είναι μια σχέση δούνε λαβήν. Έκανα αυτό, θα με τιμωρήσει ο Θεός. Είμαι καλός άνθρωπος, δεν θα με τιμωρήσει ο Θεός. Η σχέση μας είναι αυτήν. Μπορούμε να πούμε ότι στη σχέση με τον Θεό επικρατεί και ο φόβος. Είναι μια σχέση δουλική κατά κάποιο τρόπο, μια σχέση φοβική. Δηλαδή αυτό δεν κάνει, άμα κάνω αυτό θα με τιμωρήσει, άμα δεν κάνω θα με τιμωρήσει, δεν κάνει να το θυμαστώ. Καθόλου. Και άμα κάνουμε κάτι κακό δεν γίνεται. Περίμενε. Ερωτήσεις σε λίγο, περίμενε να τοποθετηθώ πρώτα και μετά κάνετε τις ερωτήσεις. Επαναλαμβάνω. Η σχέση με τον Θεό σε εμάς τους ηθικιστές, γιατί οι περισσότεροι από τους χριστιανούς ζούμε έτσι, με ένα προτεσταντικό τρόπο ζωής και μια παπική αντίληψη περί Θεού. Έτσι ζούμε. Έχει κατορθώσει η αίρεση να εισχωρήσει. Μπορεί να μην είμαστε οικουμενιστές και να λέμε εξωτερικά ότι δεν προσκυνούμε τον Πάπα, αλλά όμως η ζωή μας έχει την οτροπία την παπική και την προτεστάντικη. Ζούμε λοιπόν οι περισσότεροι ηθικιστικά. Λέμε δεν πρέπει να αμαρτήσω, γιατί το λέγει ο νόμος του Χριστού, διότι πρέπει να είμαι καλός άνθρωπος, διότι αν αμαρτήσω θα τιμωρηθώ, φοβάμαι να αμαρτήσω, να μην με εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, να μην φύγει ο Θεός από τη ζωή μου κτλ. Όλα αυτά. Κάποια από αυτά είναι σωστά, κάποια είναι λάθος. Εδώ να πούμε, το έχουμε ξαναπεί αυτό, για να απαντήσω και στον Νικολάκη, στον λογισμό του Νικολάκη, ότι ο άνθρωπος γενικά απέναντι στον Θεό τοποθετείται με ένα πνεύμα αγάπης τριπλό. Έχουμε πει και άλλο ότι ο άνθρωπος αγαπάει τον Θεό είτε σαν δούλος, είτε σαν μισθωτός, είτε σαν υιός. Ο δούλος τι κάνει? Αγαπάει τον Θεό γιατί τον φοβάται, όπως ο δούλος τον αφέντη. Φοβάται την τιμωρία. Αν ο αφέντης διατάξει κάτι και δεν το κάνει ο δούλος, φοβάται το ξύλο, φοβάται το μαστίγιο, φοβάται αυτά. Δεν θα τον αφήσει, θα τον αφήσει νηστικό κτλ. Αυτός ο φόβος είναι δικαιολογημένος για την αρχή της πνευματικής μας ζωής. Έτσι λένε οι πατέρες. Απαραίτητος είναι και αυτός. Και αυτό το είδος της αγάπης. Αλλά όμως δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Πρέπει να αναζητήσουμε τα ανώτερα επίπεδα της αγάπης. Αυτός ο φόβος δηλώνει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταλάβει τον Χριστό. Ζει μάλλον εξ ιδίων κρίνει τα ανώτρια. Αυτός έχει συμπεριφέρει, τις σχέσεις του είναι τέτοιες με τους ανθρώπους και νομίζει ότι και ο Θεός έτσι συμπεριφέρεται, ότι θα τον τιμωρήσει, δηλαδή το μυαλό του όλο είναι στην τιμωρία, αν το κάνω καλά, δεν το κάνω καλά, απέναντι στην τιμωρία του Θεού. Είναι δολικός φόβος και ξέρουμε πολύ καλά ότι όπου υπάρχει φόβος δεν υπάρχει αγάπη. Γιατί λέγει ο σοφός Σολομών ότι και ο Απόστολος Παύλος το φέρνει μετά στις επιστολές του, ότι ο φόβος διώχνει την αγάπη. Όπου υπάρχει αγάπη, έξω βάλει τον φόβο. Δεν μπορεί να αισθανθεί ο φόβος. Σκεφτείτε στα σπίτια σας, στις οικογένειές σας, να ζείτε με τον άντρα σας και με τα παιδιά σας φοβικά. Να έχει η φιλιότη μητέρα της που ζουν οι δυο τους. Σκεφτείτε η σχέση τους να είναι φοβική. Να κάνει ο καθένας να εξυπηρετήσει τον άλλον από φόβο. Γιατί ο άλλος είναι ένα νευρόσπασμα, θα με εκδικηθεί, θα με χτυπήσει, θα θυμώσει, δεν θα μιλιέται τόσο καιρό κτλ. Σκεφτείτε να είναι έτσι η κατάσταση. Πρέπει να φτάσουμε σε άλλο επίπεδο. Ούτε λοιπόν ο φόβος είναι το καλύτερο, η δουλική αγάπη. Ούτε όμως και η αγάπη του μισθωτού, που και εκεί πέφτουμε
συνεχώς. Είναι αγάπη, του μισθωτού δηλαδή, θα αγαπήσω για να πάρω χρήματα. Σαν να είσαι μισθωτός σε μια δουλειά, να κάνεις τη δουλειά σου για να πληρωθείς. Και αυτή είναι η σχέση, δεν είναι υγιής. Και αυτό χρειάζεται. Θα κάνω καλά πράγματα για να κερδίσω τον παράδεισο. Δεν θα κάνω κακά πράγματα για να μην πάω στην κόλαση. Θεέ μου, εγώ εκτέλεσα τις εντολές σου. Είμαι εντάξει χριστιανός, πλήρωσέ με. Δώσ' μου τη χάρη σου, δώσ' μου τον παράδεισο, μη μου δίνεις αρρώστιες, μη με ταλαιπωρείς, εγώ είμαι άνθρωπος δικός σου, δουλεύω για σένα και όπως είπες, όποιος δουλεύει για μένα θα απολαμβάνει. Δώσ' μου. Αυτή είναι η μισθωτή σχέση. Σχέση δούνε λαβήν εδώ καθαρά. Ούτε αυτό το θέλουν οι πατέρες. Και αυτό απαραίτητο ως προς την μετά την υπιακή κατάσταση του φόβου, της δουλικότητας. Και αυτό απαραίτητο. Δεν το μαλώσω εγώ τον άλλον αν αισθάνεται έτσι. Πολλοί από εσάς, όταν μου εκφράζετε για τη σχέση σας με τον Χριστό, είναι ή δουλική ή μισθωτή η σχέση. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό που ερμηνεύει εδώ ο Χρυσόστομος, που είναι ανώτερο. Ο Χρυσόστομος δεν αμαρτάνει, ο Παύλος δεν αμαρτάνει, όχι γιατί φοβάται την τιμωρία, ούτε για να μπορεί να ζητήσει τον παράδεισο σαν αποτέλεσμα, όχι. Δεν αμαρτάνει για να μην, όπως έλεγε ένας άλλος πατήρ, πληγώσει το Θεό. Όλα από αγάπη τα κάνουμε αυτά, είπαμε δουλική αγάπη, μισθωτή αγάπη, εδώ η αγάπη υπερέχει. Δεν αμαρτάνω για να μην πληγώσω τη χάρη του Θεού, τον ίδιο τον Χριστό. Η προσπάθεια να μην πληγώσω τον Χριστό είναι υπερέχει όλων των άλλων, των φοβικών συνδρόμων και των κόμπλεξ που είχαμε στις προηγούμενες δύο αγάπες, υπερέχει, είναι ανιδιοτελής. Δεν έχει μια ιδιοτέλεια ότι το κάνω για το συμφέρον μου, αλλά όμως έρχεται ο ίδιος ο Χριστός όταν δεν αμαρτάνεις, επειδή εσύ δεν θες να απέχεις από την αγάπη του και το κάνεις μόνο γι' αυτό, και αντί να ζεις εσύ μέσα σου, μας λέγει ο Χριστός εδώ, ζει μέσα σου ο Χριστός. Και φέρει το παράδειγμα της αμαρτίας. Αν αμαρτάνω, λέει, τι παθαίνω? Δεν είναι ότι θα κολλαστώ, ότι θα τιμωρηθώ, ότι όλα αυτά που βάζουμε. Ότι κουμαντάρει τη ζωή μου η αμαρτία. Κάνει κουμάντο η αμαρτία. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Σε ποιον αφήνεις πραγματικά να κάνει κουμάντο στη ζωή σου? Πολλές φορές λέμε, κάποιοι απλοϊκοί άνθρωποι και άθεοι στην περίπτωση αυτή λένε, εγώ δεν θέλω, ρε παιδί μου, ούτε να με κουμαντάρει ο διάβολος, ούτε να με κουμαντάρει ο Χριστός. Εγώ θέλω μόνος μου τη ζωή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν υπάρχει. Μόνος σου επιλέγεις απλά ποιο δρόμο θα ακολουθήσεις. Αν δεν ακολουθήσεις τον δρόμο του Χριστού και δεν αγαπήσεις τον Χριστό σε βάθος, τότε θα αγαπήσεις άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να μην δώσει κάπου την καρδιά του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ζουν έξω από την εκκλησία, δίνουν την καρδιά τους στην ύλη ή και στην συναισθήματα ανθρώπινα, προσπαθούν πολύ, αλλά που δεν έχουν σχέση με τον Χριστό. Να μην ξαναπούμε πάλι, να μην αναλύσουμε πάλι αυτό που έλεγε πολύ πάλι ο Απόστολος Παύλος, ότι οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να είναι βασισμένο πάνω στην πίστη μας. Όχι γιατί φοβόμαστε, ότι γιατί περιμένουμε ανταπόδοση, αλλά γιατί αν δεν αγαπήσω τον Χριστό ανιδιοτελώς, αν δεν ζει μέσα μου ο Χριστός, αν δεν τον αγαπήσω για να μην τον πληγώσω τον Χριστό, όχι γιατί το φοβάμαι, όχι γιατί θα με πληρώσει, για να μην τον πληγώσω, τότε θα κουμαντάρει τη ζωή μου η αμαρτία. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας, ότι δεν μπορεί να ζει μέσα σου ο Χριστός και να αμαρτάνεις. Δεν μπορεί να ζει ο Χριστός μέσα σου και να είσαι στην αμαρτία. Γιατί κουμαντάρει, το λέω με αυτή τη λέξη, ο Χριστός τη ζωή σου. Ζει μέσα σου ο Χριστός. Ο Χριστός τι σχέση έχει με την αμαρτία? Κοιτάξτε πως τα λέγει.
Δεν είναι και πολύ μεγάλο. Παραπάνω βέβαια έλεγε ότι ο Παύλος έχει συσταυρωθεί με τον Χριστό. Επειδή λέει, έλεγε, έχω συσταυρωθεί και δεν ζω πλέον εγώ, αλλά απέθανον, και φαίνεται εις πολλούς ότι λέγει κάτι απίθανο, προσέθεσε, τη ζωή δε την οποία ζω τώρα εις το σώμα, τη ζω με πίστη στον Υιό του Θεού. Αυτά με τα οποία είπων, αυτά μεν τα οποία είπων λέγει, τα είπων δια την νοερά ζωή. Εάν δε κάποιος ήθελε να εξετάζει και αυτή την αισθητή ζωή, δηλαδή πνευματικά ζει τον Χριστό, με τον Χριστό, ζει μέσα του ο Χριστός. Αλλά για να εξετάσουμε και την αισθητή ζωή, και αυτή τη ζω με πίστη στον Υιό του Θεού. Διότι όσον έζων με τον παλαιό τρόπο της ζωής και τον νόμο, ήμουν άξιος εσχάτης κολάσιος και θα είχαν καταστραφεί. Διότι όλοι οι μάρτυσαν και στερούνται της Θείας Δόξης, και όλοι ευρισκόμεθα υπό την καταδικαστική απόφαση. Και διότι οι πάντες απέθανον, αν και όχι εμπειρικώς, αλλά ως προς την απόφαση. Και επειδή εδέχθημεν την πληγή, διότι και ο νόμος κατηγόρησε και ο Θεός απεφάσισε, αφού ήρθε ο Χριστός και παρέδωσε τον εαυτό του στον θάνατο, εξήρπασε όλους εμάς από τον θάνατο. Εδώ είναι, θέλει να τονίσει το μεγαλείο της παρουσίας του Χριστού στη ζωή μας. Αν μέναμε στον νόμο, που περισσότερο ο νόμος διαποτιζόταν από την σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, που σας είπα νωρίτερα, το δούνε λαβή, αλλά και το φοβικό σύνδρομο. Αν δεν εκτελέσεις τον νόμο, ο νόμος έλεγε, αν δεν εκτελέσεις τον νόμο, πέθανες. Έρχεται ο Χριστός, και επειδή όλοι μας θα πεθαίναμε, γιατί κανένας δεν είναι τέλειος απέναντι στην τήρηση του νόμου, θα είχαμε πεθάνει, έρχεται ο Χριστός και δίνει τη ζωή του, σταυρώνεται για μας και μας απαλλάσσει από αυτόν τον θάνατο, που ήταν αποτέλεσμα της μη τηρήσεως του νόμου. Ώστε τη ζωή την οποία τώρα ζω εις το σώμα, τη ζω με πίστη εις το Θεό. Δηλαδή ζω δια την πίστη εις Αυτόν. Επειδή εάν δεν υπήρχε αυτό, τίποτε δεν θα εμπόδιζε να καταστραφούμε όλοι. Πράγμα το οποίο έγινε και με τον κατακλυσμό. Αν υπήρχε ένας Χριστός, Ιησούς Χριστός, την εποχή του κατακλυσμού και έδινε τη ζωή του για τις αμαρτίες των ανθρώπων, δεν θα υπήρχε ο κατακλυσμός. Αλλά η παρουσία του Χριστού, αφού κατέπαυσε την οργή του Θεού, κατέστησε δυνατόν να ζώμεν δια της πίστεως. Δια το ότι δε αυτό εννοεί, μάθε από τα εξής. Αφού είπε δηλαδή ότι τη ζωή δε την οποία ζω τώρα εις το σώμα, τη ζω με πίστη στον Υιόν του Θεού, προσέθεσε, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του προς χάρη μου. Τι κάνεις, Παύλε, σφετεριζόμενος αυτά τα οποία ανήκουν εις όλους και οικειοποιούμενος αυτά τα οποία έγιναν διόλους, τον μαλώνει εδώ. Κοιτάξτε κατά κάποιο τρόπο. Κοιτάξτε, γιατί λέει ο Παύλος, ο οποίος λέγει ζω με πίστη στον Υιό του Θεού, και προσέθεσε, ο οποίος Υιός του Θεού με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του προς χάρη μου. Τι κάνεις, Παύλε, του λέγει, σφετηριζόμενος αυτά τα οποία ανήκουν σε όλους και οικειοποιούμενος αυτά τα οποία έγιναν διόλους, διότι δεν είπε ο οποίος μας αγάπησε, αλλά ο οποίος με αγάπησε. Αλλά όμως ο Ευαγγελιστής λέγει, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, και εσύ ο ίδιος λέγεις σε άλλο σημείο, εκείνος ο οποίος δεν εφίστη τον δικό του Υιόν, αλλά τον παρέδωσαν εις θάνατον, όχι προς χάρη σου, αλλά προς χάρη όλων, και πάλι για να καθαρίσει δια τον εαυτό του έναν λαό εκλεκτών. Όλοι αναφέρονται στη σχέση του Θεού με τους ανθρώπους, με τον κόσμο όλο. Τι είσαι, τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο λέγει εδώ ο Παύλος, ομιλεί έτσι, σε προσωπικό επίπεδο, επειδή κατενόησε την απερπιστική κατάσταση της ανθρωπίνης φύσεως και την απερίγραπτον κηδαιμονία του Χριστού. Κατενόησε την απερπιστική κατάσταση της ανθρωπίνης φύσεως και την απερίγραπτον κηδαιμονία του Χριστού, και από ποια δεινά απείλαξε και ποια εχάρισε και ευλογίστη από τον πόθον δι' αυτών.
έκατσε και αναλογίστηκε τι έκανε ο Θεός στη ζωή του και ευλογίστη, φούντωσε η φλόγα από τον πόθο για τον Χριστό. Διότι και οι προφήτες οικειοποιούνται πολλές φορές τον Θεό λέγοντες «Κύριέ μου και Θεέ μου, προσέ δίαν πρωί προσεύχομαι». Και για να δείξει εκτός από αυτά ότι ο καθής από εμάς δεν είναι δίκαιος, ότι ο καθής από εμάς, εάν είναι δίκαιος, τόση χάρη πρέπει να οφείλει στον Χριστόν, όσοι θα όφειλεν εάν είχεν έρθει μόνο δι' αυτόν. Αν είσαι δίκαιος άνθρωπος, τότε θα χρωστούσες πολλά στον Χριστό, σαν να είχε έρθει ο Χριστός μόνο για σένα. Τόσα πολλά θα χρωστούσες, διότι δεν θα ερνεί το να δείξει τόσην οικονομίαν και δεν αμόνον άνθρωπον ο Χριστός. Διότι εις τόσο μεγάλο βαθμό αγαπά τον κάθε άνθρωπον, όσον ολόκληρον την οικουμένη. Η μεν θυσία λοιπόν προσεφέρθη υπέρ ολοκλήρου του κόσμου και ήτο αρκετή να ελευθερώσει όλους. Εκείνοι όμως οι οποίοι δέχονται την ευεργεσία είναι μόνον οι πιστεύοντες. Δεν λέμε παράπονο στον Κύριο γιατί συμβαίνουν αυτά, λένε όλοι. Ο Θεός γιατί δεν έκανε ένα θαύμα να σταματήσει τους πολέμους, να σταματήσει. Και τα παιδιά που χάνονται. Για όλα. Ο Θεός δίνει για όλους την οικονομία Του. Τη λύτρωση. Τη λύτρωση σε όλους. Εκείνοι όμως οι οποίοι δέχονται την ευεργεσία είναι μόνον οι πιστεύοντες. Αλλά το ότι δεν προσήλθουν όλοι δεν απομάκρυναν αυτόν από αυτήν την οικονομία. Δηλαδή το ότι όλοι δεν προσήλθουν στην ευεργεσία του Θεού δεν απομάκρυναν αυτόν από την οικονομία. Αλλά όπως το δείπνο της Ευαγγελικής παραβολής ετοιμάστη μεν διόλους, επειδή όμως δεν ήθελησαν να έρθουν αυτοί οι οποίοι εκλήθησαν, δεν απέστειλε τα όσα ετοιμάστησαν, αλλά κάλεσαν άλλους. Έτσι έκανε και εδώ. Διότι και το πρόβατο το οποίο απεχωρίστηκε από τα 99 ένιτο, αλλά ούτε αυτό κατεφρόνησεν. Αυτό το ίδιο δε κάπως έτσι υπενήσεται ο μιλών δια τους Ιουδαίους, ο Παύλος λέγον, διότι τι σημασία έχει αν μερικοί έγιναν άπιστοι? Μήπως η απιστία των δύναται να καταργήσει την αξιοπιστία του Θεού? Όχι βεβαίως. Ας αναγνωριστεί ότι ο Θεός είναι αληθής και κάθε άνθρωπος ψεύτης. Ύστερον, αυτός μένει τόσον σε ηγάπησε, ώστε και τον εαυτό του να παραδώσει. Και ενώ δεν είχε ελπίδα σωτηρίας, σε οδήγησε εις τόσην και τέτοιαν ζωή και εσύ μετά από τόσα αγαθά επιστρέφεις προς τα παλαιά. Επειδή λοιπόν τα από τους συλλογισμούς συμπεράσματα έθεσε μέσα τον με ακρίβεια, διακηρύσει σφοδρός λέγον «Δεν καταργώ τη χάρη του Θεού». Ας ακούουν αυτοί οι οποίοι και τώρα ακόμη Ιουδαίζουν και προσκολώνται εις τον νόμον, διότι και προς αυτούς απευθύνονται αυτά. Διότι αν δια του νόμου δίδεται δικαίωσης, τότε ματέως απέθανε ο Χριστός. Αν δηλαδή από την τήρηση των έργων, από την εκτέλεση των έργων και την τήρηση του νόμου θα σωθούμε, ματέως απέθανε ο Χριστός. Τι υπάρχει φοβερότερο από αυτήν την αμαρτία? Τι προκαλεί η εντροπή περισσότερων από αυτούς τους λόγους? Διότι αν απέθανε ο Χριστός, είναι φανερόν ότι απέθανε διότι ο νόμος δεν είχε τη δύναμη να μας δικαιώσει. Εάν όμως ο νόμος παρέχει δικαίωση, τότε είναι περιττός ο θάνατος του Χριστού. Και πώς θα είναι το λογικό πράγμα τόσο μεγάλο, το οποίο είναι πλήρες ρίκης και υπερβαίνει τον ανθρώπινο νου και μυστήριο τόσο απόρριτο, το οποίο η μεν προφήτε εγένων με πόνους, η δε πατριάρχε προέλεγον και οι άγγελοι βλέποντες εξεπλήττοντο και ομολογείται από όλους ότι είναι κεφάλαιον της πατρικής φροντίδος του Θεού, αυτό να λέγουν ότι έγινε ασκόπος και ματέος. Μιλάει για τον Χριστό. Πώς είναι δυνατόν όλοι αυτοί οι προφήτες, οι δίκαιοι, να προφήτευσαν για τον Χριστό με τόσα λόγια και τόση πίστη σε αυτόν και κάποιοι να λένε ότι είναι μάτια που σταυρώθηκε ο Χριστός, που έχισε το αίμα του και ότι θα μπορούσαμε μόνο με τον νόμο και να σωθούμε. Ήταν σίγουρο, λέει, το νόμος δεν έσωζε. Γι' αυτό χρειάστηκε να έρθει ο Χριστός. Εννοήσας λοιπόν την υπερβολική
ατοπία, εάν τόσο μεγάλο και τέτοιο πράγμα επιτρέπεται να λέγουν ότι έγινε ματαίος, διότι αυτό εξήγεται ως συμπέρασμα από όσα έπρωτον, χρησιμοποιεί και ύβριν εναντίον των με τους επομένους λόγους και συνεχίζει μετά.